Σωστό. Ναι. Άρα να περιμένουμε στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση ως τροπολογία, όπως μας είχε αναγγελθεί, και το άλλο κομμάτι πέραν των 100 δόσεων, αυτό που αφορά το υπεράθμιση εξπρές του Μαρτίου. Αυτό. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Υπάρχει ένα δεύτερο μέτωπο, η ρύθμιση εξπρές που μας είπε η κυρία Βαλαβάνη. Η ρύθμιση εξπρές του Μαρτίου που θα είχαν καμία εβδομάδα καιρό οι άνθρωποι όπου, να τα ρυθμίσουν. Όπου πληρώνεις το κεφάλαιο και γλιτώνεις όλες τις προσαυξήσεις. Το έχει αναγγείλει. Αυτό έχει σχέση με τις εκατοδόσεις, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Α, το έχουν ξεχωρίσει. Ναι, κοιτάξτε, λεπτομέρειες. Ναι, γι' αυτό θα σας παρακαλούσα στην κυρία Βαλαβάνη. Ναι, γιατί εμείς ασχοληθήκαμε με τις εκατοδόσεις ιδιαίτερα. Ναι, άρα λοιπόν εσείς τώρα, για να καταλάβω κάτι, επειδή αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν είναι μόνο της κυρίας Βαλαβάνη. Εάν οι θεσμοί αύριο σας πούνε ότι ας τις δώσεις, γιατί δεν είναι καλό πράγμα, εμείς διαφωνούμε έτσι και όπως διαφωνούσαμε και με τις προηγούμενες. Τώρα όπως... κοιτάξτε. Τι θα γίνει? Με το αν δεν λύνονται τα προβλήματα. Ας έρθει το θέμα της διαφωνίας και από εκεί και πέρα θα δούμε. Είδατε τις προηγούμενες μέρες ακούστηκαν 15 αν με το τι θα γινόταν αν δεν περνούσαν όλες οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν. Ακούστηκαν σενάρια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδους σενάρια. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Ως εκ τούτου, ας μιλάμε πάνω σε πραγματικά γεγονότα και όχι πάνω σε μια εικονική πραγματικότητα. Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάποιες άλλες λύσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αναπτύσσουμε μια σεναριολογία. Έχετε δίκιο, αλλά εδώ σε αυτό ειδικά το θέμα των ρυθμίσεων, όπως ξέρετε, και επειδή σε εσάς θα πέσει το βάρος και θα σας ζητάνε όλοι λεφτά και λεφτά δεν θα έχετε, σε αυτό ειδικά το θέμα. Κάθε αναγγελία που γίνεται για ρυθμίσεις πρέπει να γίνεται αμέσως να εφαρμόζεται, διότι αλλιώς δημιουργεί τρύπες και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Ναι, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε και. Όλοι έχουν σταματήσει να πληρώνουν τώρα περιμένοντας τη ρύθμιση. Αν ας πούμε, λέμε τώρα, υπάρχει μια ανησυχία ότι αν οι θεσμοί αύριο σας πούνε ότι stop, σταμάτα Μάρδα για λίγο για να το συζητήσουμε αν έχει δημοσιονομικό κόστος ή όχι. Πάνε 15 μέρες πίσω χαμένες. Άλλες τρύπες στο ταμείο. Αυτά είναι τα θέματα. Ναι, σαφώς, αλλά θα ήταν σκόπιμο πάλι να συζητάμε πάνω σε πραγματικά γεγονότα και όχι πάνω σε υποθετικά τα οποία μπορεί να λάβουν χώρα. Ναι, αλλά το πραγματικό γεγονός είναι ότι η κυρία Βαλαβάνη είπε θα κατατεθεί το Σαββατοκύριακο το νομοσχέδιο και εσείς μας λέτε τώρα σε κάποιες μέρες. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Η κυρία Βαλαβάνη, από όσο ξέρετε, είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Το ξεραστικά τη. Ως εκ τούτου υπάρχουν και απρόβλεπτες καταστάσεις. Επιπλέον, όπως σας είπα, αυτός ο οποίος συντονίζει όλη αυτή τη διαδικασία είναι η κυρία Βαλαβάνη. Γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες. Εμείς γνωρίζουμε ότι έρχονται προτάσεις οι οποίες οδηγούν στην τελειοποίηση αυτού του νομοσχεδίου. Αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να γνωριστούν στο όνομα κάποιων ημερών. Γιατί διαφορετικά δημιουργείται, αν θέλετε, οικοδομείται ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μία μικρότερη αξία. Η θεσμή αυτό που καταλαβαίνω από τον Υπουργό και είναι εδώ να μας πει αν το καταλαβαίνω λάθος σωστά είναι ότι κάπως το έχει σταματήσει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ώσπου να τελειοποιηθεί, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Όχι, εμείς δεν σταματάμε κάτι. Εμείς απλά και μόνο σας είπα, ναι, στέλνουμε τις παρατηρήσεις μας στην κυρία Βαλαβάνη. Αυτό η οποία εννοώ, συντονίζει. Ναι, αυτό είναι ο σωματός ή παρατηρήσεις. Αναφερθήκατε στον Υπουργό, είναι η Υπουργός. Η κυρία Βαλαβάνη είναι, επαναλαμβάνω, που συντονίζει όλο αυτό το πλέγμα. Πάντως και αυνός ενεθρία για τους θεσμούς δεν θα είναι αυτό το νομοσχέδιο. Καταλαβαίνω ότι έχετε ενημερώσει για την πρόθεσή σας να καταθέσετε. Ναι, υπάρχει. Ήταν στο σύνολο των προτάσεων. Πείτε μου κάτι, τα έσοδα πώς πήγαν το μήνα τον προηγούμενο? Τα έσοδα πήγαν καλά και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση σε λίγο. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια αναφορά σε κάτι που συζητήθηκε χθες ο σταθμός σας που έχουν σχέση με τις δαπάνες. Να ερχόμαστε λίγο και σε θέματα της αρμοδιότητάς μου. Ναι. Λέτε για τον κύριο Μητσοτάκη που είπε που αφισβήτησε. Που είπε για τα 50, αφισβήτησε τα 50 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Δώσαμε ήδη ένα δελτίο τύπου το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει και άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή ήταν τρομακτικά εκτεταμένο, οπότε δεν θα ήταν δελτίο τύπου, θα ήταν έκθεση. Για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Μάρδα, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο κύριος Μητσοτάκης αφισβήτησε.
ότι η εξοικονόμηση που θα προκύψει από τους μετακλητούς υπαλλήλους που μειώνονται, όπως έχετε πει εσείς, θα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, διότι ακριβώς. Λέει αυτό είναι αδύνατον, εκτός κι αν οι μετακλητοί που περικόπτονται έπαιρναν 80.000 ο καθένας. Ναι, ναι, σαφώς. Και εσείς έχετε απαντήσει ότι δεν είναι έτσι, διότι είναι πολλά τα υπουργεία, ήταν πολλά τα έξοδα, έτσι δεν είναι. Εγώ θα μου επιτρέψετε να δώσω μια απάντηση σε κάποια δευτερόλεπτα για να κλείσει, αν θέλετε, και μπορώ να σας πω και ακριβώς τι είπα στη Βουλή, όπου εγώ αναφέρθηκα σε ένα σχήμα 45 υπουργείων και υφυπουργείων, αναφέρθηκα σε 1.173 που είναι ειδικοί επιστήμονες μετακλητοί και αποσπασμένοι στο παρελθόν, ενώ τώρα έχουμε 554. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο κατηγοριών που δεν είναι μόνο οι μετακλητοί. Λοιπόν, και επίσης αναφέρθηκα ότι όλο αυτό το πλέγμα των ατόμων, υπηρεσιών και αντικειμένων που σχετίζονται με τα πρώην 45 υπουργεία και τα νυν 37 θα εξοικονομήσουν αυτά τα χρήματα. Δεν αναφέρθηκα μόνο στους μετακλητούς. Ναι. Και μπορώ να σας δώσω κάποια νούμερα, δύο νούμερα θα σας δώσω και δεν θα συνεχίσω, γιατί νομίζω ότι δεν είναι πλέον άξιο λόγο να το συζητούμε, αλλά μιας και χθες πέθηκε. Θα θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Μόνο η διαφορά των πρώην 1.173 συνεργατών γενικότερα των 45 υπουργείων που έγιναν 37 και των 554 ορεινών μας οδηγεί σε μια εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 11 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τους γενικούς γραμματείς που έχουν τους οδηγούς τους, που έχουν τα αυτοκίνητά τους, που έχουν τα στελέχη τους. Επίσης από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, προσέξτε, αποδεσμεύτηκαν έως σήμερα γύρω στους 793 αστυνομικούς και 146 οχήματα τα οποία υπηρετούσαν στα διάφορα πολιτικά γραφεία των πρώην 45 υπουργών. Αυτό το 792 είναι το καθαρό αποτέλεσμα. Αυτά είναι δηλαδή, όλα μέσα στην οικονομία. Αυτό είναι όλα μέσα στην οικονομία που είπατε. Γιατί είναι, παιδιά, μισό λεπτό, Υπουργέ μου. Γιατί είναι στην οικονομία ο αστυνομικός, ο οποίος αντί να είναι στον δρόμο, είναι στον υπουργό. Θα σας πω γιατί. Πρώτον, φεύγουν αυτά τα χρήματα από εμάς. Και δεύτερον, όταν φεύγουν γύρω στους 1.000 αστυνομικούς από εμάς και βγαίνουν στους δρόμους, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται 1.000 παραπάνω προσλήψεις αστυνομικών, έτσι ώστε να καλύψουν πιεστικές ανάγκες της αστυνομίας. Όταν κάνουμε έναν υπολογισμό κόστους, κάνουμε έναν συλλογισμό κόστους πραγματικό. Κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Είναι 50 αστυνομικοί οι οποίοι είναι σε γραφεία υπουργών και τους παίρνετε από εκεί και τους πάτε και είναι στα τμήματα. Πάρα πολύ ωραία. Το μισθό τους δεν παίρνουνε. Δεν θα προσλάβουμε άλλους 50 αστυνομικούς για να καλύψουν αυτές ανάγκες. Ότι τους έχω, αλλά δεν θα προσλάβω. Σου λέει, αφού τους παίρνω και τους βάζω εκεί που χρειάζονται, δεν θα προσλάβω 50. Αν προσελάμπανα βέβαια. Και όχι, διότι θα γίνουν προσλήψεις οι οποίες λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής σαφώς θα διαφοροποιηθούν. Οπότε εσείς επιμένετε στην εξοικονόμηση των 50 εκατομμυρίων για να μην ζαλίζουμε και το κόσμο. Η ιστορία που σας είπα μαζί με τα αυτοκίνητά της και όλα αυτά είναι εξοικονόμηση της τάξης των 18,5 εκατομμυρίων. Μάλιστα, εντάξει, το κατάλαβα. Τα νούμερα τώρα μην μπλέξουμε σε αυτά τώρα. Πέστε μας κάτι άλλο. Πέστε μας κάτι άλλο. Κάτσε δύο λεπτά γιατί δεν καταλαβαίνω. Υπουργέ μου, δύο λεπτά γιατί έχουμε βγάλει και μια σχολή και δεν καταλαβαίνω. Μπορείς να πεις εσύ ότι αν εγώ είχα μια άλλη πολιτική, θα προσλάβανα 1.000 νοσοκόμες, αλλά τώρα επειδή δεν τις προσλαμβάνω, γλιτώνω τα λεφτά τους. Σαφώς δεν. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις λογιστικά αυτό το πράγμα. Μια χαρά υπολογίζεται λογιστικά. Μια χαρά υπολογίζεται λογιστικά. Διότι από εμάς θα φύγουν λιγότερα χρήματα. Πότε ήταν προγραμματισμένο να προσληφθούν οι αστυνομικοί, τώρα λέμε για παράδειγμα. Υπάρχει ένα σύνολο προσλήψεων το οποίο θα γίνει φέτος και λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής αυτό το σύνολο των προσλήψεων που έχει σχέση με την αστυνομία θα διαφοροποιηθεί. Δηλαδή στους 15.000 ανθρώπους που θα προσλάβανε το κράτος συνολικά. 15.000 είναι όλες και όλες που μας επιτρέπουν στις συνθήκες που έχουν γράψει. Θα προσληφθούν 1.000 λιγότεροι από θα πάνε 14.000. Όχι, θα πάρουμε γιατρούς ας πούμε, εντάξει. Ναι, θα μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν σε άλλες υπηρεσίες και, εν πάση περιπτώσει, καθώς εξοικονομούνται γύρω στους 1.000 αστυνομικούς, καταλαβαίνετε ότι καλύπτονται ανάγκες που δεν χρειάζονται να κληθούν άλλοι αστυνομικοί, να προκληθούν άλλοι αστυνομικοί έτσι ώστε να καλύψουν αυτές τις πιεστικές ανάγκες. Είναι μια εξοικονόμηση πάντως και αυτό το πράγμα. Άμα δεν είναι μόνο αυτά. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπήρχαν πολυπληθείς αποστολές στο εξωτερικό οι οποίες μειώνονται
και αφορούσαν τους 45 υπουργούς, ενώ τώρα αφορούν τους 37. Και αυτό είναι μία εξοικονόμηση αυτό είναι χρημάτων. Πόσα λεφτά λοιπόν, ναι. Πόσο ναι. Πόσους παίρνανε και πόσο τους επιτρέπετε να πάρουν τώρα. Έχετε κατεβάσει ενιαία εντολή. Ο υπουργός θα φεύγει έξω, μπορεί να πάρει μέχρι 2-3, ας πούμε. Θα ανακοινωθεί μία εντολή η οποία θα αναφέρει ότι εξοικονομείται αυτός εδώ ο κόσμος και ο υπουργός θα συνοδεύεται από ένα το πολύ δύο άτομα και όχι από 4 ή 5 όπως ήταν. Αυτό είναι πράγματι. Αυτό είναι μια εξοικονόμηση μετρήσιμη. Ναι. Να ρωτήσω, κύριε Μάρδα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κάντε μου τη χάρη. Νομίζω ότι επειδή όλα έχουν σχέση με εσάς και με το αν θα έχετε λεφτά να δίνετε στους άλλους υπουργούς που θα σας ζητάνε. Το θέμα με τις νοικοκυρές και τους φοιτητές εκεί τους κατά τους... Κολλήσατε. αφού γελάτε κι εσείς ο ίδιος, να μην κολλήσουμε εμείς. Λοιπόν, ξέρετε γιατί. Θα γίνει αυτό. Εφόσον ανακοινώσαμε, θα γίνει και δεν είναι δύσκολο να γίνει. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτά είναι συστήματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, κάθε τι το οποίο μπορεί να βελτιώσει τα έσοδα της χώρας μπορεί να εφαρμοστεί και επιπλέον. Αυτό το μικρό το πραγματάκι, και βέβαια έχουμε και διάφορα μεγάλες τις προτάσεις, αναφερθήκαμε στις τριγωνικές συναλλαγές, που είναι ένα βαρύ πυροβολικό της χώρας. Εντάξει, προφανώς, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά και τώρα να καλωδιώνεις την οικογένεια να τρέχει στα μπαρ μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Προσέξτε όμως, όλη αυτή η ιστορία, αν δείτε το σύνολο αυτών των προτάσεων που έγινε, εκφράζει μία άλλη οικονομική κουλτούρα. Εκφράζει έναν άλλον τρόπο αντίληψης, μπορώ να σας πω, που διέπει πλέον την οικονομική πολιτική. Αυτός ο καινούριος τρόπος αντίληψης ερμηνεύει, αν θέλετε, και το γεγονός ότι εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν κινούμαστε στις σιδηροτροχές αυτού του μνημονίου που πέρασε, αλλά θέλουμε αυτό το τρένο που βρίσκεται σε αυτές τις σιδηροτροχές, να σας το δώσω σχηματικά, να το βάλουμε σε κάποιες άλλες σιδηροτροχές. Ωραία, άρα λοιπόν θα ισχύσει αυτό γιατί, οποία... κύριε Μάρδα, θα ισχύσει αυτό το μέτρο με τις καλωδιωμένες οικογένειες και τους τουρίστες και τους φοιτητές κλπ. Εφόσον εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και λειτουργεί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να λειτουργεί στη χώρα μας. Όπως επίσης και για τις τριγωνικές συναλλαγές. Εντάξει, οι τριγωνικές είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα, προφανώς. Ναι, αλλά κοιτάξτε, πιαστήκατε με το ένα και. Με τη λοταρία, πώς είναι το πιο βαρύ πυροβολικό. Κύριε Μάρδα, θυμόμαστε ότι όταν ο Παπακοσταντίνου είχε προτείνει να γίνεται κλήρωση στις δηλώσεις, στις αποδείξεις, τον είχαμε πάρει στο ψηλό όλοι τότε. Και η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία, τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και η δημοσιογραφία τότε και όλοι. Η Νέα Δημοκρατία το είχε προτείνει επίσης. Αυτό θυμάμαι. Για να είμαστε απολύτως ακριβοδίκαιοι. Μην νομίζετε ότι μόνο εσείς τα εισπράτετε αυτά τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για πετε για τη λοταρία τώρα, πώς θα λειτουργεί. Αυτές τώρα τις λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω, διότι καταρχάς δεν είμαι και ο καθήλυ αρμόδιος να σας πω πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα τα μέτρα τα οποία είδατε, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Κάποια είναι ίσομες σημασίας, κάποια όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και επιμένω στο θέμα των τριγωνικών συναλλαγών. Εκφράζουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο γινόταν, συγγνώμη, παλαιότερα. Και αποκατοικοποιήσεις και υπουργέ θα εκφράζει μια διαφορετική κουλτούρα. Σε λίγο, που ξέρετε, έχουμε δουλέψει σε αυτό το θέμα, σε λίγες μέρες, θα σας δώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο αναφέρεται στη διακίνηση των καυσίμων. Θα το δώσουμε αυτό σε συναρμόδια υπουργεία. Είχαμε αυτή τη γνώση, το ετοιμάζουμε, θα το δώσουμε. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να πάρει το κράτος λεφτά από αυτές τις ιστορίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, καταλαβαίνετε, μιας πολιτικής. Αυτό μάλιστα. Με τις αποκατοικοποιήσεις. Πείτε μου κάτι, υπουργέ, δύο λεπτά τώρα. Να βλέπουμε το δάσος και μην βλέπουμε το δέντρο. Να σας πω, τώρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Τα λεφτά για τις δόσεις που λήγουν, τα έχετε? Σας έχω πει κατ' επανάληψη και το επαναλαμβάνω, και πριν πω αυτό το οποίο θα σας πω, θα σας πω κάτι άλλο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια δυναμική σε ό,τι αφορά, και πρέπει λίγο να σταματήσω γιατί πρέπει να πω και στο αεροπλάνο μου. Ναι. Υπάρχει μια δυναμική σε ό,τι αφορά τον χώρο των διαπραγματεύσεων και ιδιαίτερα το χρηματοδοτικό σκέλος που το είδατε χθες και εξακολουθεί και υφίσταται. Ως εκ τούτου, πάλι μην αρχίσουμε με υποθετικά σενάρια τα οποία λένε. Μα δεν υποθετικά, το δικό σας είναι υποθετικό, Υπουργέ μου. Όχι, είναι υποθετικό γιατί αναφέρεται προς το τέλος του μήνα. Και έχουμε Τετάρτη συζητήσεις.
Εκείνο που επαναλαμβάνω. Κύριε Υπουργέ, τα λεφτά τα έχουμε να πληρώσουμε τις δόσεις. Δεν είναι υποθετικό. Αυτό είναι μία ερώτηση. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο λέω τόσο χρονικό διάστημα όταν ακούω τη συγκεκριμένη ερώτηση που την ακούω εδώ και ένα μήνα. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορούμε να πληρώσουμε στο χρόνο που πρέπει να πληρώσουμε έχοντας μπροστά μας τα όσα έχουμε. Ωραία. Μέχρι τώρα υπάρχει πρόβλημα πληρωμών. Όχι. Άρα λέτε ότι θα τα έχετε όταν πρέπει να τα έχετε. Επαναλαμβάνω, μην ασχολούμαστε με υποθετικά σενάρια όταν τρέχουν κάποια πραγματικά. Κύριε Μάρδα, δεν είναι υποθετικό σενάριο να σας ρωτάμε αν έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε σε 10 μέρες τα δόσεις. Όχι, ναι, διότι η απάντηση είναι ότι έχουμε διαπραγματεύσεις για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Άρα η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από... Κύριε Μάρδα, άρα εγώ καταλαβαίνω ότι μας λέτε ότι το αν θα έχουμε τα λεφτά ή όχι εξαρτάται από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Όχι μόνο αυτό. Εξαρτώνται και από άλλες εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να υπάρχουν. Και από αυτό. Γι' αυτό το λόγο σας λέω, αφήστε τα υποθετικά σενάρια. Εντάξει. Για τα οποία είμαστε έτοιμοι. Ας βλέπουμε τις πραγματικές καταστάσεις και όταν έρθει η ώρα θα τα συζητήσουμε. Πάντως, αυτά τα υποθετικά σενάρια. Γινόμαστε κοινωνοί φόβων μελών διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών ταμείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ψήφισαν όχι στο να δώσουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα. Και φοβούνται ότι θα τους καρατομήσετε. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Αν θέλετε, αναφερθείτε στους φορείς να καταλάβετε, να σας δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Εγώ ξέρω ότι ένας φορέας όταν καταθέτει τα χρήματά του στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει επιτόκιο γύρω στα 2,4%, ενώ όταν τα έχει σε μια εμπορική το επιτόκιο είναι κάτω από 0,5%. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υπόλοιπα, συζητήστε τα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω γιατί πρέπει να πω στο αεροπλάνο. Εντάξει, Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ο κ. Σαπατζόγλου παραιτήθηκε ήδη, έτσι. Ναι, από το. Δεν θέλω να πω. Αντικαταστάθηκε από την κυρία Καναμέση. Είναι για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Πήγε ο κ. Στατούλης και είπε, αν θέλετε. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, δεν τους υποχρέωσε κανείς. Φέρετε τα ταμιακά διαθέσιμα. Σε ρέπος. Αν θέλετε. Ναι, ναι. Σε ρέπος. Κάποιοι είπανε, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά επειδή έχουμε βγει στο κιλό φυσάκι και το γιαούρτι, είπαν όχι. Και τώρα φοβούνται ότι θα έχουν αυτό, διότι κάποιος είπε ότι κρίνονται άπαντες. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε γίνει κοινωνία, γιατί μας λένε. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν. Πάντως, εγώ αυτό που κατάλαβα τον κύριο Μάρδα είναι ότι θα πάει καλά το πράγμα. Και θα πάρουν τα λεφτά. Αλλά είναι συνάρτηση και των συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη. Περιμένουν. Και πρόσκειται, υποθετικό σου λέει, δεν είναι η ώρα να πληρώσουμε ακόμα. Ότι να δώσουμε το δώσαμε. Έχουμε 10 μέρες ακόμα. Ναι. Δηλαδή, η μάχη είναι ότι. Είναι με τον τρόπο που ξεκάθαρα είπε ότι εξαρτάται από το τι θα. Μα ούτως ή άλλως δεν είναι και τίποτα κρυφό. Και εμείς γι' αυτό κάνουμε υποχωρήσεις για να μπει μπρος η μηχανή να μπα και πάρουμε. Μα και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έχει καταγγείλει τον κ. Τράγκη ότι μα έχει βάλει τη θηρία. Μα πώς θα γίνει. Στο λαιμό, έτσι. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι Τετάρτη αύριο είναι το πρώτο ραντεβού των θεσμών με τους Έλληνες, με εμάς, τις Βρυξέλλες. Εκεί νομίζω ότι θα δούμε και άλλα πράγματα, δηλαδή εκτός από τα τρία σημεία που αναλύσαμε προηγουμένως. Και εγώ θα επιμείνω στην πληροφόρηση περί αποκατοικοποιήσεων και πιθανώς περί ΦΠΑ. Ότι θα γίνουν αλλαγές άμεσες. Θα μπουν στο καλάθι αυτό τη διαπραγμάτευση. Θα τα αναλύσουμε αύριο εκτενέστερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, από αυτό το δωμάτιο δεν ακουγόταν η φωνή. Είναι μια συνάδελφος που νομίζει ότι έχει ωραία φωνή. Μπορούμε να τη δούμε. Όχι, έφυγε. Την πήρε ο Voice. Όπως καταλάβατε, ο Voice επιστρέφει. ESB. Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας από τον κορυφαίο βρετανικό εξεταστικό φορέα. ESB. Δηλώστε συμμετοχή στα κέντρα ξένων γλωσσών της περιοχής σας σε όλη την Ελλάδα. Για να απολαύσεις ένα καλό κρέας, πρέπει πρώτα να το ετοιμάσεις σωστά. Να βρεις μια καλή συνταγή, να καλέσεις οικογένεια και φίλους. Αλλά πάνω απ' όλα, να επιλέξεις την καλύτερη ποιότητα.
Αυτή την εβδομάδα απολαύστε εγγυημένα κρεατικά με τη σφραγίδα φρεσκάδας και ποιότητας Lidl. Μπρισόλες χοιρινές χωρίς κόκαλο μόνο 4,99 και βούτυρο μόνο 99 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Προσοχή. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε. Καλέστε τώρα στη γραμμή ζωής στο 1065 ή στην άμεση δράση. Αν πρέπει να σε δει γιατρός, ένας είναι ο αριθμός 14784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Την Τετάρτη στο Έθνος Κυνήγι. Μία ταινία πρώτης προβολής του Μανώλη Κατσίπη με καρτέρια για τριγώνια. Ακόμα, μεγάλη κλήρωση με το νέο κολάρο της Garmin για 4 τυχερούς. Μαζί στο Έθνος Παιδεία, στροφή πτυχιούχων ΑΕΗ στα Ινστιτούτα Κατάρτισης. Ποιες είναι οι περιζήτητες ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ. Την Τετάρτη με το Έθνος. Έχεις εστιατόριο, ξενοδοχείο, καφετέρια και θέλεις να αναβαθμίσεις το μενού σου.